Αναγκαιότητα και επένδυση ταυτόχρονα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα αποτελεί η διατήρηση και διαχείριση των ζωικών γενετικών πόρων. Η αναγκαιότητα αυτή αναδείχθηκε από τις εισηγήσεις των ομιλητών στην ημερίδα της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Υπήρου. Η Ζωοτεχνική Εταιρεία, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Γεώργιο Ζέρβα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων και μέσα από αυτήν στην ενίσχυση των σπάνιων και αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Ομολογουμένως η απόδοση σε γάλα είναι μικρότερη, όμως και οι ροές, δηλαδή τα δαπάνες διατροφής και γέννη συντήρησης, οι συνολικές δαπάνες εκτροφής αυτών των φυλών είναι μικρότερες, διότι τουλάχιστον το 50% των αναγκών τους σε τροφή καλύπτεται από τη βοσκή, οπότε ναι μεν αποδίδουν λιγότερο, αλλά και το κόστος τους είναι μικρότερο. Και βέβαια τα προϊόντα τα οποία παράγουν είναι πολύτιμα, διότι η χλωρίδα αποτελείται από μεγάλο αριθμό φυτών, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προϊόντα τα οποία παράγονται έχουν πολύ χαρακτηριστικά και εξαιρετικά οργανωτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται υποστήριξη από την πολιτεία, διότι πραγματικά τα έσοδα από αυτά τα πίμια, τα οποία είναι μικρά, είναι απομακρυσμένες περιοχές, θέλουν υποστήριξη για να διατηρηθούν. Είναι όμως ένα γενετικό υλικό πολύτιμο, το οποίο χρειάζεται υποστήριξη από το κράτος με επιδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι θα έλεγα οι επιδοτήσεις δεν έχουν κάνει καλό στην ελληνική κτηνοτροφία. Εν τούτοις, αυτές τις περιοχές, για αυτές τις φυλές, είναι απολύτως απαραίτητος να διατηρηθούν. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι αυτόχθονες φυλές των αγροτικών ζώων της Υπαίθρου, ορθές πρακτικές γενετικής διαχείρισης μικρών πληθυσμών, προγράμματα διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και εξειδικευμένες παρουσιάσεις και εισηγήσεις. Μία από αυτές αφορούσε στις παράλληλες δράσεις διατήρησης της αυτόχθονης φυλής του αλόγου της Πίνδου, με τον Νικόλαο Κοστάρα, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Αμάλθια, να αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο ζώο που αποτελεί ανεκτίμητη εθνική κληρονομιά. Το ότι όμως υπάρχουν ελεύθερα λογάκια στο βουνό είναι ένα πραγματικό ευτύχημα και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού αυτά τα ελεύθερα λογάκια, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα γονίδια των ξένων αλόγων που βρίσκονται μέσα στα λογάκια αυτά τα οποία ζουν ελεύθερα πάνω στο βουνό, επειδή ακριβώς δεν αντέχουν στις κακουχίες, να το πω έτσι, των ελληνικών γεωκλιματικών συνθήκων, αυτά τα γονίδια χάνονται και αυτά που μένουν είναι τα γονίδια του αλόγου της Πίνδου. Χαιρετισμό στην ημερίδα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα αγροτικής ανάπτυξης Γεώργιος Βίνης. Αρχίσαμε να μαζεύουμε στοιχεία, φτιάξαμε βάσεις δεδομένων με το ζωικό κεφάλαιο, με το φυτικό κεφάλαιο. Όλα αυτά που πήγαμε και στην περιφέρεια, είχαμε αγαστότατη συνεργασία. Πόσες πτηνοτροφικές μονάδες έχουμε, πόσα ζώα έχουμε, πού τα έχουμε. Λοιπόν, τελικά αυτές οι αρμοδιότητες ποτέ δεν ήρθαν. Όχι γιατί τις θέλαμε να τις πάρουμε εμείς τις αρμοδιότητες, ήταν θέμα δηλαδή το ποιος θα τις πάρει. Ας τις πάρει όμως κάποιος τέλος πάντων. Ας τις πάρει κάποιος. Για να μπορούμε τέλος σε αυτή τη χώρα να δώσουμε μια κατεύθυνση και να έχουμε μια στόχευση. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια, τι κάνει η Αποκεντρωμένη, τι κάνει το Υπουργείο. Στο ζωικό κεφάλαιο δυστυχώς νομίζουμε ότι όλα γίνονται μηχανικά, ότι όλα γίνονται εύκολα. Δεν έγινε τίποτα εύκολα, γιατί αυτοί που έπρεπε να τα κάνουν διαχρονικά δεν τα κάναν ποτέ. Πρώτον, ποιος νοιάστηκε ποτέ για τις φυλές της ντόπιας. Κάναμε κέντρο γενετικής. Είδαμε ποτέ να τα βελτιώσουμε. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου, επειδή το κεντρικό κράτος δεν έστεινε πόρους, κάναμε γονοτύπηση σε όλα τα κοπάδια της Υπήρου που είχαν σπάνιες φυλές.